Τι είναι πιο σημαντικό, η αντίδραση της ομάδας, οι τρεις βαθμοί ή η ψυχολογική ανάταση μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι? Το όλο πακέτο. Όλο το πακέτο. Γιατί hemos jugado bien hasta ahora. Γιατί los partidos que perdimos punto también jugamos bien. Μέχρι τώρα στα παιχνίδια, ακόμα και στα ανεπιτυχία αποτελέσματα που είχαμε, η ομάδα έπαιξε καλά. Quizá hoy no jugamos tan bien, pero ganamos. Και σήμερα μπορεί να μην παίξαμε τόσο καλά στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά καταφέραμε και κερδίσαμε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Teníamos problema un poco psicológico, γιατί, porque cuando no ganas, lo sufrís y lo sienten todo el equipo. Σίγουρα είχαμε κάποιο ζήτημα λίγο ψυχολογικό στην αρχή του παιχνιδιού, μιας και όταν παίζεις καλά και δεν έρχονται τα αποτελέσματα τα οποία σου αξίζουν, το νιώθεις πάρα πολύ βαριά αυτό μέσα σου por και eso, σε επηρεάζει por λίγο. Por eso digo que es todo el paquete y ahora estamos contentos, pero igual hay que seguir trabajando. Γι' αυτό και λέω ότι για σήμερα ήταν σημαντικό όλο το πακέτο, και το γεγονός δηλαδή ότι κερδίσαμε και το γεγονός ότι η ομάδα μπόρεσε και αντέστρεψε αυτό το αρνητικό έτσι, κλίμα, μπορούμε να πούμε, το οποίο υπήρχε, και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα για την νίκη, αλλά συνεχίζουμε τη δουλειά, ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Είναι ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο μπορεί να επενδύσει η ομάδα για εν ώψη τις δύσκολες συνέχειες, να πατήσει πάνω σε αυτό και να πάρει πάνω της, για να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Σε un partido y una victoria que podemos agarrar para seguir y ver que este es el camino que debemos continuar. Y es verdad porque hoy también empezamos perdiendo. Πράγματι, γιατί ακόμα και στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο ξεκινήσαμε και βρεθήκαμε πίσω πολύ νωρίς, είναι importante para todo el equipo el tema psicológico. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι ψυχολογικό για την ομάδα. Este trabajo que hoy fue psicológico lo logramos vencer. Γιατί σήμερα το παιχνίδι ουσιαστικά παίχτηκε περισσότερο στην νοοτροπία, στο χαρακτήρα και στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, και καταφέραμε και το κερδίσαμε. Y así se va formando el equipo con carácter fuerte. Και έτσι από τέτοια αποτελέσματα είναι που δημιουργήσει μια ομάδα με πάρα πολύ δυνατό χαρακτήρα. Αφήνοντα στην άκρη το ψυχολογικό, σε αγωνιστικό επίπεδο, τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε σήμερα? Γιατί είπατε ότι δεν παίξαμε όσο καλά όσο παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, και τι πρέπει να διορθωθεί? Είναι κάτι που το ξέραμε δηλαδή ότι θα μας κόστιζε το σημερινό παιχνίδι. Γιατί όταν παίζεις καλά και δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις και τα οποία αξίζεις, σίγουρα χάνεις λίγο την αυτοπεποίθησή σου. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα έρθει να μας πιέσει ψηλά. Nos quería trabajar la psicología, aquí estamos un poco débil. Ήθελε δηλαδή ουσιαστικά να επενδύσει πάνω στο γεγονός ότι η ψυχολογία μας αυτή τη στιγμή δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και η περίοδος που διανύουμε σε αυτό το κομμάτι. Por eso es normal que en el comienzo no pueda jugar bien. Γι' αυτό και στην αρχή είδαμε ότι η ομάδα δυσκολευόταν να παίξει καλά. Pero a pesar de que recibimos el gol, ωστόσο παρόλο που η ομάδα δέχτηκε γκολ, No esperamos, seguimos intentando. Δεν περιμέναμε να έρθει το μοιραίο, αλλά συνεχίσαμε και προσπαθήσαμε από τότε που συνέβη εκείνο. Και παρόλο που μερικές φορές δεν παίζεις, δεν μπορείς να παίξεις για διάφορους λόγους έτσι όπως θέλεις εσύ πραγματικά να παίξεις. Pero hay otras cosas en el fútbol que también como segunda jugada, estar el equipo compacto, no bajar los brazos, pelear cada pelota. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν να ανακτήσεις την αυτή χαμένη σου αυτοπεποίθηση, όπως είναι μια δεύτερη μπάλα, όπως είναι το να κυνηγάς κάθε παλιά σαν είναι τελευταία, να κερδίζεις τις μονομαχίες, να παλεύεις. Και eso también es fútbol. Γιατί και αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Την Τετάρτη άμεσα έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τρεις μέρες, τι προλαβαίνει να γίνει και πού θα δουλέψετε, πού θα επενδύσετε για το συγκεκριμένο παιχνίδι στην προετοιμασία? Σε miércoles vamos a jugar entonces con Olympiacos, pocos días para preparar el partido. ¿Qué queremos hacer para ganar este? Seguir mejorando el equipo, siempre seguir mejorando el equipo, buscar un funcionamiento. Κάθε μέρα προσπαθούμε να. Κάθε μέρα μας αρκεί για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω την ομάδα, να βρούμε την καλύτερη λειτουργία και τα καλύτερα πατήματά της. Cuando tenés algunos partidos seguidos, se necesita algún cambio de jugador. Όταν έχεις συνεχόμενα παιχνίδια, σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού σου υπάρχουν και κάποιες ενδεχόμενες αλλαγές σε πρόσωπα. Llegaron jugadores nuevos, tienen que entrenar, algunos no han entrenado por algunos días, tienen que adaptarse al clima del equipo. Έχουν έρθει και οι νέοι ποδοσφαιριστές, οποίους εμείς πρέπει να βοηθήσουμε μέσα στις προπονήσεις να αποκτήσουν το ρυθμό που θέλουν και να δεθούν με την υπόλοιπη ομάδα αρμονικά. Y seguir mejorando y mirar hacia adelante. Οπότε βελτιώνουμε την ομάδα, συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά, κοιτάζουμε μπροστά, γιατί δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχουν θαύματα.